Μετά από προσπάθεια χρόνων, ο πρώτος Δήμος Πανελλαδικά που θα θερμάνει σχολείο της περιοχής του με βιοκαύσιμο προερχόμενο από τη Γανέλεα είναι ο Δήμος Νιάπολης Οικειών και πιο συγκεκριμένα το σχολείο αυτό είναι το πρώτο Δημοτικό Παύλου Μελά. Κάνουμε λοιπόν θετικές ενέργειες. Καταρχήν δεν μολύνουμε το περιβάλλον, δεν μολύνουμε το αποχετευτικό δίκτυο, δεν μπλοκάρουμε τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και ταυτόχρονα με την συνεργασία του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί ανταποκριθήκανε άμεσα στην πρότασή μας. Παράγουμε άριστης ποιότητας βιοντίζελ, πράσινη ενέργεια δηλαδή, με το οποίο βιοντίζελ αρχίζουμε να ζεσταίνουμε τα σχολεία μας τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με φυσικό αέριο. Έχει και οικονομικό αντίκρισμα γιατί αυτή η προσπάθεια σε αυτή τη φάση απέδωσε 750 λίτρα βιοντίζελ. Αρκετά για να ζεσταίνουν ένα σχολείο για αρκετές εβδομάδες. Εκτιμούμε ότι το πρόγραμμα πέτυχε γιατί και η ευαισθητοποίηση έγινε. Τα παιδιά έφεραν τα λάδια από το σπίτι αλλά και βλέπουν και το αποτέλεσμα σήμερα. Θα μας χαρίσουν 500 λίτρα από αυτό το βιοντίζελ και βλέπουμε έμπρακτα ότι πραγματικά έγινε κάτι. Η προσπάθεια του Δήμου Νεάπολης Οικειών να εμφυσίσει πνεύμα ανακύκλωσης σε παιδιά δημοτικών σχολείων απέδωσε καρπούς, καθώς τα μπετόνια που μοιράστηκαν σε μαθητές του πρώτου δημοτικού επεστράφησαν γεμάτα τη γανέλαια και μετά τη συλλογή μαγειρικών ελαίων από τα νοικοκυριά του Δήμου, αφού μετατράπηκαν σε βιοκαύσιμο στα εργαστήρια του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, τοποθετήθηκαν στη δεξαμενή πετρελαίου του σχολείου. Τα παιδιά είναι πρωτοπόρα και η κοινωνία και οι οικογένειες. Ανταποκριθήκαν άμεσα εκατοντάδες οικογένειες, περίπου 700 οικογένειες εδώ και 3 χρόνια, γιατί αυτή την προσπάθεια την ξεκινήσαμε το 2010, είμαστε στον 3ο χρόνο, μοιράζοντας αυτά τα μπετονάκια σε 700 περίπου οικογένειες, κάνοντας μια καμπάνια ενημέρωσης στους πολίτες, καταρχήν τότε του Δήμου Οικειών και τώρα πλέον του καινούριου μεγάλου ενιαίου Δήμου Νεάπολης Οικειών. Είναι συγκινητική η ανταπόκριση των οικογενειών. Τίποτα δεν είναι άχρηστο στο σπίτι μας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάθε τρόπο, αν το θέλουμε κι εμείς. Δεν περίμενε κανείς από εμάς ότι ένα προϊόν που το θεωρούσαμε τελείως άχρηστο μετά τη χρήση του να μπορεί να ανακυκλωθεί και να γίνει κάτι τόσο χρήσιμο. Η αναλογία μαγειρικού ελαίου που χρειάζεται για την παραγωγή βιοκαυσίμου είναι 1:1. Δηλαδή για κάθε ανακυκλώσιμο λίτρο τηγανελαίου παράγεται 1 λίτρο βιοντίζελ, ενώ η μετατροπή από θέρμανση πετρελαίου σε θέρμανση με βιοκαύσιμο είναι πολύ απλή. Αν δώσουμε παράδειγμα 1 λίτρο τηγανελαίου θα πάρουμε 1 λίτρο βιοντίζελ. Είδαμε σήμερα έρχονται 700 λίτρα στο Δήμο μας, εκ των οποίων τα 500 λίτρα θα μπουν στη δεξαμενή του πρώτου Αγίου Παύλου του καυστήρα. Χρήση του βιοντίζελ στους καυστήρες των σχολείων είναι σχετικά εύκολη διαδικασία, σχεδόν δεν απαιτείται τίποτα. Απλά θα πρέπει να προσέξουμε να υπάρχει μια ανάμιξη του βιοντίζελ με το κλασικό καύσιμο της τάξης του 10, 20, 25%, θεωρητικά έως και 50-50 μπορεί να αναμειχθεί αυτό εδώ. Δεν χρειάζεται άλλη μετατροπή.